Να ξεκινήσω με το πρόβλημα. Η κυρία Αγοραστίδου, γυμνασιάρχη του σχολείου μας, μας ενημέρωσε κατόπιν ερωτημάτων, τον οποίο τις θέσαμε, τόσο γονείς καθώς και μέλη του συλλόγου, μετά από πληροφορίες που λάβαμε από τρίτους, για την πρόθεση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυλικής να εγγραφούν παιδιά προσφύγων μεταναστών από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών της Νέας Καβάλας στην πρωινή ζώνη, δηλαδή τη δημιουργία τμήματος ΖΕΠ. Αυτό συνέβη επειδή ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αξιούπολης αρνήθηκε την φίτηση 49 παιδιών, εκ των οποίων τα 24 είναι από τη δομή και τα υπόλοιπα μέσα από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί ο αριθμός αυτός να μοιραστεί στα 4 σχολεία, Γουμένισσας, Αξιούπολης, Ευρωπού και Πολυκάστρου. Από την απόφαση αυτή προκύπτουν οι εξής προβληματισμοί. Το επίπεδο μόρφωσης των παιδιών μας υποβαθμίζεται, με αποτέλεσμα να υστερούν σε σχέση με αντίστοιχα τμήματα σχολείων, τα οποία δεν φοιτούν πρόσφυγες μετανάστες. Τα παιδιά μας έχουν ίσα δικαιώματα στη μόρφωση με παιδιά αντίστοιχα άλλων σχολείων. Το άλλο σοβαρό θέμα είναι αυτό της δημόσιας υγείας, όπου σε καιρό πανδημίας και έχοντας υπόψη μας πως υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά COVID-19 λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, θεωρούμε πως είναι επικίνδυνο η συνύπαρξη στις ίδιες αίθουσες και τουαλέτες και γενικότερα στον ίδιο χώρο με τα παιδιά μας. Επίσης, υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πάρουν απολυτήριο δημοτικού από την Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση των ελληνικών. Τα παιδιά αυτά λοιπόν με ποιον τίτλο σπουδών έρχονται να φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου, πώς θα προακθούν στις επόμενες τάξεις αφού δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Επίσης, η ηλικία αυτών των παιδιών, η οποία είναι κατά δήλωσή τους, πόσο μας εξασφαλίζει πως δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα σαν αυτά που ακούμε να συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και σε άλλα σχολεία τα οποία ήδη φιλοξενούν πρόσφυγες μετανάστες. Ενημερωτικά, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα απέχει 19 χιλιόμετρα από εμάς. Σκοπός όλης αυτής της κίνησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των παιδιών στην κοινωνία μας. Δομή φιλοξενίας σημαίνει προσωρινή διαμονή. Για ποια ένταξη λοιπόν μιλάμε, αφού δεν έχουν καν την πρόθεση να μείνουν εδώ? Επίσης, πώς θα ενταχθούν στο σύνολο του σχολείου, ενώ δεν μιλούν καν ελληνικά? Πρόθεσή μας είναι να κινηθούμε νομικά, όλοι οι σύλλογοι σύσσωμοι, μαζί με τους προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων και μαζί με τον Δήμαρχο, με υπομνήματα που θα καταθέσουμε στον Δήμαρχο, στην δευτεροβάθμια διεύθυνση, αλλά και στην περιφέρεια. Εδώ και ένα χρόνο από την ανάληψη καθηκόντων, σε κάθε επαφή, είτε με υπηρεσιακούς παράγοντες της κυβέρνησης, είτε με εκπροσώπους της εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας, η θέση μας ήταν εξ αρχής σταθερή στο ότι δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να φοιτούν μαζί με τα Ελληνόπουλα, με τα δικά μας παιδιά, διότι δεν έχουν το βασικό εφόδιο που λέγεται ελληνική γλώσσα. Σκοπός των αρμοδίων είναι η ένταξή τους και η κοινωνικοποίηση. Αυτό δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υλοποιηθεί, καθώς το απαραίτητο εφόδιο είναι η ελληνική γλώσσα. Επίσης, τα επιχειρήματα που αναπτύξαμε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι η δομή αυτή στο Πολύκαστρο είναι χαρακτηρισμένη ως προσωρινή. Υποτίθεται ότι οι διαμένοντες σε αυτήν έχουν έρθει να αιτηθούν πολιτικό άσυλο και εφόσον πάρουν το πολιτικό άσυλο, σκοπός είναι να φύγουν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα, ποιος ο λόγος η ελληνική πολιτεία να παρέχει εκπαίδευση σε παιδιά τα οποία, όπως δηλώνουν οι ίδιοι γονείς τους, βρίσκονται προσωρινά στην περιοχή μας? Θα έπρεπε η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής να ακολουθήσουν άλλη τακτική κατά την άποψή μας. Να παρέχουν εκπαίδευση εντός των δομών, να στηθούν δηλαδή ανεξάρτητα τμήματα, να
εκπαιδεύσουν όλα αυτά τα παιδιά πρώτα στην ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια, εφόσον οι γονείς τους πάρουν άσυλο και εφόσον επιθυμούν να μείνουν στη χώρα αυτή, τότε να μπουν στη διαδικασία και μόνο τότε να εντάξουν παιδιά σε τμήματα μαζί με ελληνόπουλα. Ιδάλλως, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποτελούν τροχοπέδι, ένα ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη των τμήματων αυτών και στην πρόοδο των δικών μας των παιδιών. Αυτά τα επιχειρήματα ανέπτυξα και στην κυρία Κεραμέου, στην Υπουργό που ήρθε πριν από 2 εβδομάδες περίπου στη Γουμένισσα, αλλά για όσους έχετε παρακολουθήσει σε βίντεο θα έχετε δει ότι η απάντησή της ήταν σε άλλα μήκη κύματος. Εμείς ως Δημοτική Αρχή εμένουμε στη θέση μας, λέμε όχι σε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι εις βάρος των δικών μας παιδιών, των παιδιών των δημοτών μας. Είμαστε σταθεροί στη θέση μας, εξακολουθούμε να πιέζουμε στο βαθμό που μπορούμε, διότι θέλω να διευκρινίσω ότι ο Δήμος, η μόνη αρμοδιότητα που έχει στα σχολεία είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων και η καθαριότητά τους. Όλα τα άλλα θέματα τα χειρίζεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από ό,τι άκουσα από την κυρία Ζωκίδου, βλέπω να υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του Δήμου. Θα προχωρήσετε σε ψηφίσματα. Το ίδιο πιστεύω θα κάνουν και τα τοπικά συμβούλια του Δήμου μας. Στη συνέχεια όλα αυτά θα αποτελούν για μας ένα όπλο για διαπραγμάτευση, για πίεση προς την κεντρική εξουσία, προκειμένου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Η Δημοτική Αρχή ήταν από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να είναι δίπλα στα δίκαια αιτήματα των γονέων. Ευχαριστώ. Ταυτιζόμαστε, αφουγκραζόμαστε το πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Θεωρώ ότι στην αμέσως επόμενη φάση θα πρέπει να προκαλέσουμε μία συνάντηση όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών ενωτήτων με αυτούς που πραγματικά μπορούν να μας λύσουν το πρόβλημα, αν μπορούν. Και είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Κόπτης της Περιφέρειας. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα μπορούμε να μιλάμε με διαφορετικό τρόπο και να επιλέξουμε την μορφή αντίδρασης και τον αγώνα που θα κάνουμε. Εμείς σαν Δήμος είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα ακολουθήσουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε, ούτως ώστε να βρούμε λύση. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα είναι η συνάντηση με εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, το οποίο κατά την εκτίμησή μας το είχαμε ρίξει κάτω από το χαλάκι. Εδώ και χρόνια, από το 2016, τα παιδιά των προσφύγων μεταναστών είναι και στα σχολεία της περιοχής μας. Η εκπαίδευση των παιδιών προστατεύεται, όπως όλοι γνωρίζετε, και από την UNICEF και από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Όλα τα παιδιά του κόσμου, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, γλώσσας, μορφωτικού επίπεδου ή πνευματικών ικανοτήτων ακόμα, έχει το δικαίωμα το αναφέρετο της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Αυτό το πρόβλημα, εδώ και χρόνια, όχι μόνο των προσφυγόπουλων, αλλά και των δικών μας των παιδιών, θα τα... Μην το διακόπτετε το... Το έχουμε ρίξει κάτω από το χαλάκι. Σας παρακαλώ πολύ, ρε παιδιά. Κυρία μου, σεβαστείτε την ιδιότητά μου, ως δημοτικός σύμβουλος. Παιδιά, λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων. Είναι, δηλαδή, προπή τώρα. Συνέχισε. Από εκεί και πέρα. Η ανάγκη εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων προέκυψε από την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας και το λεγόμενο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα.
σχέση σου εσύ Μονία. Εγώ είμαι εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών Δήμου Παιωνίας. Μια κίνηση η οποία έγινε ακομμάτιστα, χωρίς χρωματικούς κομματισμούς, χωρίς τίποτα. Έγινε από πολίτες για τους πολίτες, για να λύσουμε τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι παράνομοι μετανάστες. Γιατί πρόσφυγες δεν υπάρχουν, λέω. Θα το τελειώνουμε. Θέλουμε να είμαστε συμπαραστάτες οποιαδήποτε κίνηση αγωνιστική κάνουν τα σχολεία μας, της περιοχής μας, είτε είναι καταλήψεις, είτε είναι διαδηλώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Διαθέτουμε ό,τι οργάνωση έχουμε και πιστέψτε μας, έχουμε καλή οργάνωση, να συμπαρασταθούμε μαζί σας. Για το κοινό σκοπό. Ο κοινός σκοπός είναι τα παιδιά σας, τα παιδιά μου, τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει Γουμένισσα, δεν υπάρχει Ευρωπός, δεν υπάρχει Αξούπολη. Υπάρχει Δήμος Παιωνίας. Και για να το πάω πιο πέρα, νομός Κυλκής. Γιατί και το Κυλκής έχει παιδιά και το Κυλκής τραβάει ζόρια. Πίεση στη Δημοτική Αρχή, ασχέτως αν με βλεπόμαστε εδώ κοντά, όσο το πιέζετε, τόσο θα έχετε ωφέλη. Πίεση στην κεντρική εξουσία, έχουμε υπουργό στο νομό. Μην τα αφήνετε. Όσο ξέρουν ότι θα χάσουν ψήφους, θα είναι τόσο καλύτεροι οι υπηρέτες σας, γιατί οι υπηρέτες σας πρέπει να είναι. Με τον Κώστα είμαι φίλος, με τον Γεωργαντά είμαι φίλος. Δεν θα διστάσω να κονταριστώ με όλους τους για το καλό των παιδιών μας. Το ίδιο πρέπει να πράξετε όλοι. Αν δεν πράξετε όλοι, τα σχολεία θα είναι την άλλη εβδομάδα μέσα στο ΚΑΠ και όχι στα δικά μας σχολεία τα παιδιά. Υπάρχουν λύσεις. Θέληση να υπάρχει και πίεση. Θέληση υπάρχει. Έτσι. Αυτά είχα να πω, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Μετά τις αντιδράσεις της Αξούπολης, ήδη είχαν ξεσπάσει αντιδράσεις και από εδώ, λέει η μόνη λύση είναι να κάνουμε μια ισοκατανομή στα 4 γυμνάσια, εξαιρούσε για την ώρα την Πλατανιά, γιατί ήδη είχε ΔΙΕΠ και είναι και μικρό αρκετά σχολείο, και λέει η πρόθεσή του ήταν τη Δευτέρα το πρωί να κάνει μία κατανομή στα 4 γυμνάσια του Δήμου, στα υπόλοιπα. Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα.